Με προαναγγείλει το βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη τη Νέα Δημοκρατία, Καράουγλου. Λοιπόν, καλή σα ημέρα, κύριε Καράουγλου, καταρχήν. Καλημέρα, καλημέρα, αλλά στεναχωρούμε του φίλου ακροατέ, γιατί θα ακούγανε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και τελικά θα ακούσουν εμένα. Γιατί... Όχι και εμά. Πρέπει να τα αφήνετε να ολοκληρώνουν τα τραγούδια, γιατί μετά τρώω τον πινελί και εγώ τώρα. Σα κατηγορούν αυτό, είναι. Εντάξει, με αυτό σα είπα. Παίρνουμε την ευθύνη εμεί. Όταν ακούω κάτι που μου αρέσει και το διακόπτουν για να μεταδώσουν μια είδηση τέλο πάντων ή μια συνέντευξη κάποιου πολιτικού. Κύριε Καράγλου, έθεσα πριν στον αέρα ένα ερώτημα. Αναφερθήκαμε λίγο στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και λέγαμε ότι μεταξύ των αξώνων που ουσιαστικά εκεί θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι και το άνοιγμα στους απογοητευμένους από το πολιτικό σύστημα ψηφοφόρους. Και έθεσα λοιπόν το ερώτημα πριν και το θέτω τώρα και σε εσάς. Πώς θα γίνει αυτό το άνοιγμα στους απογοητευμένους ψηφοφόρους και ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που θα επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία? Γιατί οι ψηφοφόροι απογοητεύτηκαν και από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Φυγάνε και μετά, ναι, πώς επιστρέφουν πίσω? Κοιτάξτε, αυτό που παρατηρούμε στις δημοσκοπήσεις είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δηλώνουν απογοητευμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα από την πολιτική κατάσταση, εγώ θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, με το ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ, και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά μέσο όρο 10 μονάδες στις δημοσκοπήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τα ποσοστά τα οποία είχε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, δεν τσιμπάει δηλαδή. Και απλά η διαφορά μας αυτή είναι τόσο μεγάλη, γιατί γκρεμίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 36% είναι στο 17-18%. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε τη διαφορά αυτή. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν τον κύριο Τσίπρα, πίστεψαν τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα γνωστά, κατάργηση του έμφυα, 13η σύνταξη, 751 κατώτατο μισθό και δεν συμμαζεύεται. Είναι πολλά, δεν πρέπει να χάνουμε τον χρόνο μας λέγοντας αυτά εδώ. Τα θυμούνται πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, είναι μετέωροι, γιατί καταλάβαν ότι τους κορόιδεψε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, φάγαν χοντρό δούλεμα, έχουν δυσαρεστηθεί και έχουν κάνει ένα βήμα, έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα εναπόκειται σε εμάς να τους πείσουμε ότι είμαστε η σοβαρή εναλλακτική πολιτική πρόταση και να τους κερδίσουμε. Και να τους κερδίσουμε καταρχήν με βάση τη λογική και στη συνέχεια και τις καρδιές τους. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας πεδίο δόξης λαμπρό. Έχουμε πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, και νομίζω σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και ο πρόεδρος του κόμματός μας με αυτή την στρατηγική κινείται, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε μετρημένοι, σοβαροί, να μην ανεβάσουμε ψηλά τον πύχη γιατί θα περάσουμε από κάτω και θα απογοητεύσουμε και εμείς τους πολίτες. Έτσι και τους έχουμε πικράνει, γιατί τους έχουμε απογοητεύσει ενδεχόμενα στο παρελθόν. Όχι εξαγγελίες δηλαδή. Όχι εξαγγελίες. Να είμαστε ρεαλιστές, να πούμε τι μπορεί να γίνει. Οι βασικές μας αρχές είναι ότι εμείς κινούμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που έχει η κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι το λιγότερο κράτος, η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα με κίνητρα για να έχουμε επενδύσεις, είναι αυτή που μπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Με βάση αυτή τη λογική πρέπει να κινηθούμε και όχι στη λογική θα σας δώσουμε 13ο μισθό ή 15η σύνταξη ή θα πάμε τον κατώτατο μισθό στα 800 ή στα 900 ευρώ κτλ. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Ψέματα δεν πρέπει να πούμε. Οι πολίτες έχουν απογοητευτεί από όλα αυτά τα ψέματα που άκουσαν και ειδικότερα από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά τους έχουν βγάλει εκτός των ρούχων τους. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε 2-3 πράγματα που μπορούν να γίνουν για να τους πείσουμε ότι είμαστε και σοβαροί, ότι είμαστε και υπεύθυνοι και ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε πράξη. Ωστόσο, κύριε Καράγλου, για να γίνει αυτό πρέπει να καταλάβει και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει ένα αραγές μέτωπο στο εσωτερικό του κόμματος. Και τι θέλω να πω, τελευταία γίνεται λόγος για καραμαλικούς, μητσοτακικούς, με αφορμή και την υπόθεση της Ελστάτ και του Ανδρέα Γεωργίου. Και χθες μόλις διαβάζαμε μία ανάρτηση του Ευάγγελου Αντώναρου στο Facebook ότι έχει καταγεγραμμένες συνομιλίες, εστικάκια που τα έχει μοιράσει σε κάποιους για λόγους ασφαλείας κτλ. Κάποια δηλαδή έτσι στοιχεία βλέπουν κάθε τόσο το φως της δημοσιότητας που δείχνουν μία ένταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αν έχετε προσέξει, κυρία Βούζη, αν κάνω λάθος διορθώστε με, όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και εκφράζουν τα παράπονά τους για το Α ή το Β θέμα, τυχαίνει να είναι πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο παρελθόν βουλευτές και πολιτεύτηκαν και πάλι με την Νέα Δημοκρατία και δεν κατόρθωσαν να εκλεγούν. Αυτό νομίζω κάτι σημαίνει. Πικρία. Έτσι, σημαίνει ότι υπάρχει μια πικρία η οποία βγαίνει προς τα έξω. Ακούστε τώρα.
και εγώ και οι 75 συνάδελφοι που είμαστε βουλευτές, αλλά και γενικότερα τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με το χέρι στην καρδιά σας λέω το εξής. Αν βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις ότι έχουμε πρόβλημα, ότι με τα προβλήματα που έχει η χώρα, με τα προβλήματα που έχουν οι Έλληνες πολίτες, με την υπερφορολόγηση, με την ανεργία, με όλα αυτά εδώ, με τη φτώχεια, δεν τσιμπάμε κάτι, δεν είμαστε μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν περπατάει ο Κυριάκος ή ο Μητσοτάκης, τότε ναι, θα είχαμε γκρίνια. Γιατί όπου φτώχεια και γκρίνια. Mm-hmm. Λογικό θα ήταν αυτό. Όταν όμως βλέπουμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε διάστημα 7 μηνών από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κάνει πράξη αυτά που είπε, μειώνει τα κόστη λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας, μας πήγε σε τα καινούργια γραφεία, προχώρησε σε ένα δημοκρατικότατο συνέδριο που ανέδειξε ανθρώπους από όλες τις τάσεις, έτσι. Όταν λοιπόν αυτά γίνονται πράξη και φαίνεται ότι αυτό στις δημοσκοπήσεις, όπου και ο ίδιος προηγείται του κυρίου Τσίπρα σαν πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, και η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά 10 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει νόημα και λογική κάποιοι να γκρινιάζουν. Καταλαβαίνω τις προσωπικές πικρίες, αλλά οι προσωπικές πικρίες είναι κάτι που αφορά τους ίδιους. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη σαν μια γροθιά, γιατί απλούστατα είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Το βλέπουμε και γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε όλη την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να έχουμε εξελίξεις και να απαλλαγεί η πατρίδα από τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Επιμένετε δηλαδή σε αυτό που έχει αναφερθεί και από τον κύριο Μητσοτάκη για εκλογές? Θεωρείτε ότι είναι... Κύριε Μπεκλάρη, δεν ανεβαίνουμε και στα κάγκελα να φωνάζουμε εκλογές, 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 αλλά λέμε ότι μπροστά στο κόστος των εκλογών, το κόστος της παραμονής κυβέρνησης είναι πολύ ψηλότερο, άρα οι εκλογές είναι καλοδεχούμενες και τις θέλουμε. Όποτε θέλει η κυβέρνηση, σας κάνει, εμείς είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Αύριο, άμα γίνουν εκλογές, είμαστε έτοιμοι και θα κυβερνήσουμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα σας είπα, γιατί είμαστε σοβαρό κόμμα και σοβαροί άνθρωποι, δεν ανεβαίνουμε στα κάγκελα, ούτε θα γίνουμε με ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ παλιάς καλής εποχής να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι όμως, δεν φοβόμαστε τις εκλογές, όποτε έρθουν καλοδεχούμενες θα είναι, καλό θα είναι και για εμάς η Νέα Δημοκρατία, καλό θα είναι και για την πατρίδα, καλό θα είναι και για τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα, να πάμε σε 2-3 άλλα θέματα της επικαιρότητας που έχουν σχέση εδώ και με την περιοχή μας. Λίγο περισσότερο βέβαια τα θέματα εδώ της Β' Θεσσαλονίκης θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια και το θέμα του ΟΑΣ. Ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Είδα και χθεσινές σας δηλώσεις, διάβασα και του κυρίου Κικίλια και άλλων στελεχών για το θέμα δηλαδή του έργου της σύντησης των προσφύγων στις Σέρες. Και επικρίνεται το ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα συνέβησαν εκεί. Βέβαια το έργο ακυρώθηκε από ό,τι βγήκε ανακοίνωση από το ΓΕΣ, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θεωρείτε ότι έχει χαρακτηριστικά έτσι παλαιοκομματικά, να το πούμε, ότι το γεγονός ότι μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το έφερε στη δημοσιότητα δείχνει ότι υπάρχει και ένας, πώς να το πούμε, αυτοέλεγχος? Εγώ καταρχήν χάρηκα που η κυρία Σταμπουλή, και την τιμάει αυτό, έβγαλε προς τα έξω ένα, κατά την άποψή μου, μεγάλο ζήτημα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν κάνω το χαρακτηρισμό και δεν λέω ακόμη σκάνδαλο, όμως μπορεί από τυπικής πλευράς και από νομικής πλευράς να έχει γίνει η διαδικασία που ενδεχόμενα προβλεπόταν, αλλά υπάρχει το ζήτημα της ηθικής πλευράς. Και βέβαια στο ερώτημα το νόμιμο ή ηθικό, θυμίζω ότι στο παρελθόν με τον κύριο Βουλγαράκη απαντήθηκε ότι δεν αρκεί κάτι να είναι νόμιμο, πρέπει να είναι και ηθικό. Και αυτό σίγουρα δεν ήταν ηθικό. Η κόρη του γραμματέα της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Σερών να είναι επικεφαλής του κέντρου φύλαξης που βρίσκεται σε Σέρες, ερωτηματικό, με ποια διαδικασία άραγε αυτή έγινε επικεφαλής, πώς απασχολείται εκεί, πώς προέκυψε η θέση αυτή, έγινε διαγωνισμός, έγινε διαδικασία, σε πώς έγινε. Και ο μπαμπάς να παίρνει ανάθεση, που μπορεί να είναι με νόμιμη διαδικασία, δεν το ξέρω, έτσι, αλλά να παίρνει ανάθεση τη σύντηση του κέντρου φύλαξης όπου η κόρη του είναι διευθύντρια. Λοιπόν, κάτι δεν είναι καλό, κάτι δεν πάει καλά, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Είναι προφανές ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αποδεικνύει ότι ένα σύντομο ανέκδοτο από αυτά που ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Αποδείχθηκε πάρα πολύ σύντομα στους 18 αυτούς μήνες που είναι κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ότι τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο και ότι αυτό έτσι ήταν η κορυφή του παγόβουνου για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο χώρο των κέντρων φύλαξης των μεταναστών και των προσφύγων και γι' αυτό και με αφορμή αυτό που επαναλαμβάνω είναι προς τιμή της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ που το ανέδειξε, έκανα ήδη χθες σχετική ερώτηση, ρωτώντας μεταξύ άλλων τον Υπουργό των Αρμόδιων Ιστορικών, τον κύριο Κουρουμπλή, πόσα κέντρα φύλαξη υπάρχουν σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πόσους μετανάστες φιλοξενούν, ποιοι έχουν αναλάβει τη σύντηση και με ποιες διαδικασίες την έχουν αναλάβει. Γιατί πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, έτσι πρέπει να ξέρουν ο κάθε ένας πολίτης που πηγαίνουν.
Και τα χρήματα αυτά είναι και πολλά, γιατί έχουμε και μια πολύ μεγάλη φορολογία, οπότε είναι λογικό και αυτονόητο να ξέρει ο κάθε πολίτης που ακριβώς πάει το ειστέρημα του ευρώ του. Κύριε Καράγλου, να έρθουμε τώρα στο θέμα του ΟΑΣ. Χθες πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη, συμμετείχαν οι βουλευτές πρώτης και δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ναι. Και ουσιαστικά ζητάτε από την κυβέρνηση, σε αυτή την ανακοίνωση που εκδόθηκε, να σοβαρευτεί και να βρει μια λύση στο θέμα του ΟΑΣ. Και αναφέρεστε και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πώς αντιμετώπισε το θέμα του ΟΑΣΤ. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα που κατά πολλούς θυμίζει σκάνδαλο, το θέμα δηλαδή του ΟΑΣΤ και της χρηματοδότησης και τα χρήματα που έχει λάβει σε σχέση με τις αντίστοιχες συγκοινωνίες της Αθήνας. Ποια είναι ακριβώς η στάση της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα, δηλαδή με ποιο τρόπο πρέπει να λυθεί? Εμείς λέμε το εξής. Υπάρχει μια αρχική σύμβαση του 2008, η οποία αναθεωρήθηκε με δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που έγιναν νόμος το 2014. Έτσι. Λοιπόν, και έρχεται τώρα μια νέα κυβέρνηση και ένας νέος υπουργός, ο οποίος διαφωνεί με αυτήν για τον ΑΒ λόγο. Το χαρακτηρίζει σκάνδαλο, το χαρακτηρίζει οπωσδήποτε θέλετε, δεν προβληματίζει τι με απασχολεί. Εμένα τι με προβληματίζει και με απασχολεί? Δυστυχώς, και έχουμε ευθύνες όλοι και βεβαίως και εμείς έχουμε ευθύνη ως κόμμα που κυβερνήσαμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μόνον ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Έτσι. Α, και αυτό είναι ο ΟΑΣ. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε επίπεδο αστικό. Έχουμε μόνο τα λεωφορεία του ΟΑΣ και τίποτα άλλο. Δεν έχουμε ούτε τρόλεϊ, ούτε τραμ, ούτε μετρό όπως έχει η Αθήνα που έχει εναλλακτικές δυνατότητες. Άρα λοιπόν, καλός ή κακός, αλλά είναι πραγματικότητα, έχουμε ένα μονοπόλιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει τα λεωφορεία του ΟΑΣ να λειτουργούν έτσι ώστε να μην αφήσουμε το φτωχό τον άνθρωπο που θέλει να πάει στη δουλειά του, στο μεροκάμα του, να είναι αναγκασμένος να πάρει το αυτοκίνητο του ή το ταξί και να ξοδέψει 10 ευρώ αντί να ξοδέψει 2 ευρώ για να πάει έτσι και να γυρίσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει το Υπουργείο, εφόσον έχει μια διαφορετική εκτίμηση, εφόσον θεωρεί τη σύμβαση λάθος, εφόσον θεωρεί οτιδήποτε άλλο θέλει, ότι είναι σκάνδαλο, δεν ξέρω τι νομίζει ο κ. Σπίρτης, να κάνει το εξής απλό και αυτονόητο. Να καλέσει τη διοίκηση του ΟΑΣΤ και να τους πει: κύριε, εγώ διαφωνώ, αυτή η σύμβαση είναι λάθος, είναι απαράδεκτη, είναι το ένα, είναι το άλλο, ό,τι θέλει ας πει, θα την καταγγείλω. Mm-hmm. Και τελειώνει η διαδικασία. Ο κύριος Πίτης τι έκανε ανταυτού? 18 μήνες ταχώνει στον ΟΑΣ, έτσι, αλλά δεν κάνει και τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αρνείται να τους δεχθεί. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ο κύριος Πίτης καταδικάζει μια πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων να μην έχει μέσο μαζικής μεταφοράς. Για ποιο λόγο καταδικάζει τον μεροκαματιάρι άνθρωπο να είναι αναγκασμένος να πάρει το αυτοκίνητο του αν έχει ταξί για να πάει στη δουλειά του? Αυτό είναι το διατάφτα. Εμείς λέμε λοιπόν, ας σοβαρευτεί επιτέλους. Εντάξει, δεν είναι και ο αυτοκράτορας, έτσι, ο Ναπολέων της Γαλλίας ή τέλος πάντων από ποιος. Ας καλέσει τη δίκη του, ας να κουβεντιάσουν. Λέτε ότι δεν είναι όλα, ναι. Δεν είναι όλα καλώς καμωμένα και στον ΟΑΣΤ, αλλά πρέπει, το Υπουργείο, δεν πρέπει το Υπουργείο να κάνει το διάλογο. Να κάνει το διάλογο και να βρει μια λύση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εδώ υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μέσο μαζικής μεταφοράς. Και αύριο, αν σταματήσει ο ΟΑΣΤ, θέλουμε μια εναλλακτική λύση. Πού θα βρεθεί? Θέλει να κάνει, λέει, κρατικές. Καταρχήν αυτό είναι αστείο, γιατί κρατικές αστικές συγκοινωνίες δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ δεκτές από την Τρόικα και από τους δανειστές μας, έτσι, η λογική αυτή. Αλλά πέραν τούτου, για να κρατικοποιήσεις, ας πούμε, τα λεωφορεία, τα 650 λεωφορεία που έχει ο ΟΑΣ, τις υποδομές που έχει ο ΟΑΣ κτλ., θα χρειαστεί 1 δις τουλάχιστον. Ναι. Ίσως όχι ακριβώς κρατικές. Υπάρχουν προτάσεις βέβαια και των δημάρχων που θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία, διαδημοτικής δηλαδή, μαζί με την, μια μεικτή μορφή με την εταιρεία. Όλοι και ο κύριος Μπουτάρης μας τις ανέφερε. Έχουν κάτι ιδέες πολύ καλές. Έτσι. Ναι. Και εγώ σκέφτομαι ότι άμα πάρω τον Ηρακλή που είναι και ομάδα της καρδιάς μου. Και δική μου, ναι. Σκέφτομαι λοιπόν πως θα πάρουμε πρωτάθλημα και Champions League. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχω και τα φραγκάκια να το κάνω αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν από ιδέες μπορούμε να έχουμε όλοι. Αλλά το θέμα είναι ρεαλιστικές οι ιδέες μας αυτές? Έχουν οι δήμαρχοι που οι δήμοι με τα βίας επιβιώνουν, έχουν τη δυνατότητα να βάλουν χρήματα για να πάρουν τα αστικά λεωφορεία? Πώς θα τα πάρουν? Δεν μπορούν να τα πάρουν. Ο ΟΑΣΤ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Τα λεωφορεία ανήκουν σε ιδιώτες, στους μετόχους, έτσι. Θες να τα πάρεις, ναι, μπορείς να τα πάρεις, να τα παλωτριώσεις, έτσι. Αλλά πρέπει να αποζημιώσεις. Η αποζημίωση αυτή θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο. Όχι, έχει πει ο κ. Μπουτάρης για μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα έμπαιναν οι δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος και όχι μόνο, που έχουν στο συγκοινωνιακό έργο συμμετέχουν, για να έχουν και αυτοί. Ποιο δήμο? Δεν θέλω να του πιάνουμε έναν. Οι περισσότεροι δήμοι χρωστάνε και του Μιχαλούς.
Είναι ανέφικτο, λέτε, αυτό. Να συμμετέχουν σε μια αύξηση, σας είπα, για ένα τεράστιο νούμερο, για να πάρουν την πλειοψηφία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ιστορίες για να λέγονται. Μάλιστα. Και κλείνοντας, επειδή μιλήσαμε για Δήμους και είχαμε φιλοξενήσαμε εδώ και τον κύριο Καραγιάννη από το Δήμο Λαγκαδάκη, όπου έχουν στην περιφέρειά σας το μεγάλο πρόβλημα. Στον Άγιο Βασίλη. Στον Άγιο Βασίλη, με τα δύο κρούσματα ενδημικά, τα οποία είναι και αυτά που απασχολούν περισσότερο, γιατί τα άλλα τα τελευταία χρόνια υπήρχαν κατά καιρούς και σποραδικά. Εκεί λοιπόν γίνονται προσπάθειες από τις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως μας είπε, εδώ και μέρες, έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, και από το Κελπνό. Αλλά το ζήτημα σίγουρα απασχολεί την περιοχή και υπάρχει μια ανησυχία. Έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση καταρχήν, αντιμετωπίζετε ουσιαστικά ή διαπιστώνετε κενό στην δημόσια υγεία στην περιοχή σας? Υπάρχουν πολλά κενά στη δημόσια υγεία και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ότι οι ασθένειες οι οποίες εξέλιπαν από την ελληνική επικράτεια, και αυτό χάρη στην προληπτική ιατρική, χάρη στους εμβολιασμούς που όλοι μας από μικρά παιδιά δεχτήκαμε, οι παθητήριοι και τα λοιπά, είχαν εξαφανιστεί. Ξανάρχισαν να φαίνονται. Και προφανώς αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι έχει άμεση σχέση με την έλευση των προσφύγων και των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας. Έτσι, γιατί είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από πολύ φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες, και τα εμβόλια τα οποία κάνουμε εμείς από τότε που γεννιόμαστε, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί δεν τα έχουν κάνει. Πάντως λοιπόν, δεν έχει διαπιστωθεί εκεί πέρα στα κέντρα προσφύγων κάποιο κρούσμα. Όχι, όχι, ναι, ξέρω. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει υγειονομικά τουλάχιστον άμεσα τη σύνδεση. Είναι όμως ζητήματα τα οποία προκύπτουν καθοδόν και θα πρέπει να τα δούμε και τα ζητήματα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο το ότι έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και θα πρέπει να τους φροντίσουμε, να τους στεγάσουμε, να τους ιτήσουμε κτλ. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και από υγειονομικής πλευράς αν είναι εντάξει, γιατί αλλιώς ελοχεύουν κίνδυνοι για μετάδοση νοσημάτων μεταδοτικών τα οποία είχαν εκλείψει από την ελληνική επικράτεια. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι εύχομαι να γίνουν, και παρακολουθώ από πολύ κοντά την υπόθεση, να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνουν, και δόξα τω Θεώ τα δύο περιστατικά του Αγίου Βασιλείου είναι σε φάση αντιμετώπισης, ίασης, δηλαδή αντέδρασε θετικά ο οργανισμός τους με την παροχή της περίθαλψης που δέχτηκαν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα είναι λογικό ότι υπάρχει μια ανησυχία στον ευρύτερο πληθυσμό της περιοχής, έτσι, γύρω από τον Άγιο Βασίλειο και τα υπόλοιπα χωριά. Πιστεύω ότι το Υπουργείο θα δείξει το μέγιστο δυνατόν ενδιαφέρον, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά αυτά και να μην έχουμε μια εξάπλωση μιας νόσου, η οποία είναι επικίνδυνη ακόμη και για τη ζωή των ανθρώπων. Κύριε Γαράβλου, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να σας θέσουμε, τα αφήνουμε για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.